και των Ηνωμένων Εθνών. Πάντω, η κυβέρνηση βρίσκεται σε αναμονική για την αποστολή των πληροφοριών που έχουν ζητηθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα μείνουμε στο θέμα μαζί με τον Σωτήρη Παρούτη. Λοιπόν, ο Σωτήρη, στο θέμα τη ΠΕΚΑ, το γνωρίζαμε πω θα ήταν ιδιαίτερα αυστηρή εναντί τη Κύπρου η έκθεσή τη. Μιχάλη, νομίζω ότι και η ιστορία των παρακολουθήσεων μαζί με την έκθεση τη mm. ΠΕΚΑ, αλλά και η ιστορία των κυρώσεων σε δικηγορικά και λογιστικά γραφεία, θα πρέπει να μα διδάξει κάτι. Ένα πράγμα, ω χώρα. Πρώτον, ότι εμεί δεν είμαστε οι έξυπνοι τη Ιφιλίου που θα ξεγελάσουμε του υπόλοιπου. Και το δεύτερο, ότι θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι η επιλογή μα και ίσω είναι και η σημαντικότερη νίκη που έχουμε καταγάγει από την εισβολή του 1974 και εντεύθεν που είναι η ένταξή μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξυπακούει και υποχρεώσει. Να, να σε διακόψω, Σωτήρη Γιατί λέγεται ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, τηρεί δύο μέτρα και δύο σταθμά και άλλε χώρε μέλη. Παρήχαν υπηρεσία και δεν στοχοποιήθηκαν ε, παρόμοιε υπηρεσίες. Εδώ οφείλουμε να παραδεχθούμε ότι στην Κύπρο χάνουμε τι πλήστε φορέ το μέτρο. Και αυτό έγινε και με το πρόγραμμα των διαβατηρίων και με την παροχή υπηρεσιών σε διαφόρου πλούσιου, Ρώσου και άλλου που είδαν την Κύπρο ω το πλυντήριο για να ασπρίσουν τα χρήματά του. Ασφαλώ μπορεί να γίνονται και σε άλλε χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση παρόμοια πράγματα. Αλλά όπω αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων, μάλλον γίνονται με μέτρο εντό των νομίμων ή των νομοτύπων πλαισίων. Εδώ πέφτουμε μάλλον, πέφτουν αυτοί που πέφτουν mm. με τα μούτρα και ιδού τα αποτελέσματα. Κάποια στιγμή θα μα πιάσουν, όπω και έγινε τώρα. Όπω έγινε και με τα διαβατήρια. Mm. τώρα, όσον αφορά τι παρακολουθήσει, η Ειδική Επιτροπή που συνέστησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και απέδωσε σοβαρέ ευθύνε. Το είπαμε και στην αρχή τη κυβέρνηση των κρατών μελών που εμπλέκονται στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Και η Κύπρο είναι μια από αυτέ. Και το εκπληκτικό, Μιχάλη, και σε αυτή την ιστορία είναι ότι όπω όλα δείχνουν, προεξάρχουσα παράμετρο ήταν και πάλι το κέρδο, το χρήμα. Διότι εταιρείε Ισραηλινών συμφερόντων για τέτοιου είδου λογισμικά παρακολουθήσεων, τα οποία πολλούνται πανάκριβα λόγω και της δουλειά που κάνουν και λόγω και της δυσκολίας στη διακίνησή τους, βρήκαν έφορο έδαφος στην Κύπρο. Η Κύπρος που όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει. Για παράδειγμα, λέει η Επιτροπή, ότι το συγκεκριμένο λογισμικό έχει εξαχθεί από την Κύπρο και στο Σουδάν, το οποίο Σουδάν βρίσκεται αυτή την περίοδο σε φίλιο. Και πάω όμως και σε μια άλλη ψυχή. Καλείται η Κύπρος και ο Γενικός Εισαγγελέας, να δημοσιοποιήσει την έκθεση του ειδικού ανακριτή για την υπόθεση αυτή. Αλήθεια, τι φοβόμαστε να την δημοσιοποιήσουμε, και πιθανόν τα συμφέροντα θα θυγούν από τυχόν δημοσιοποιήσει. Όντω, όπω είδαμε και στο ροπορτάζ, αρνείται, δεν πρόκειται να δημοσιοποιηθεί. Ευχαριστούμε, Σωτήρη. Την στροφή τη ενεργειακή πολιτική τη κυβέρνηση στην αξιοποιή...